περιοχή εδώ και άμεσα να γίνει πρακτικό και πρωτόπολο κατεδάφισης. Στο ρέμα της Πίκας, το κλιμάκιο του Δασαρχείου δείχνει στον αναπληρωτή υπουργό τις εργασίες καθαρισμού και διάνοιξής του που δρομολογούνται προκειμένου να μην εμποδίζεται η ροή των υδάτων σε ενδεχόμενη βροχή και να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα. Να ευχαριστήσουμε και εμείς πρώτα απ' όλα για την υποδοχή και τη φιλοξενία του Δήμαρχου. Είχε προηγηθεί 2 ώρες σύσκεψη στο Δημαρχείο των Μεγάρων, παρουσία του Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, του Προέδρου του Οργανισμού Ανακύκλωσης και Κλιμάκια των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Υποδομών. Υλοτόμηση των καμένων δέντρων, άμεση υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων και σχέδιο διαχείρισης των καμένων αποβλήτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ξεκινάει ήδη η μελέτη για την αντιδιαβροτική αντιπλημμυρική προστασία σε όλες τις περιοχές που είναι πάνω από τους οικισμούς, έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα. Ενώ ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, προχωράμε τον καθαρισμό των ρεμάτων. Έχουμε δρομολογίες ή διαδικασίες για απομάκρυση αμιάντου, που είναι επικίνδυνο προϊόν και θέλει ειδικό χειρισμό. Τις ηλεκτρικές συσκευές έχουμε βάλει ένα μεγάλο κοντένερ στην Κινέτα. Από αύριο στο Δήμο Μεγαρέων θα υπάρχει διαθέσιμος χρηστικός οδηγός προς τους πληγέντες για την ορθή διαχείριση των καμένων αποβλήτων τους, ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκινάει η υλοτόμηση των καμένων δέντρων από δασικές περιοχές της Κινέτας και σπίτια.